Λίγο και πάω να συναντήσω τον Αλέξανδρο Παπανδρέου, ο οποίος θα μας ετοιμάσει κάτι διαφορετικό, κάτι νόστιμο, κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο. Αυτά που θέλω εγώ. Στην κουζίνα τουλάχιστον, γιατί και εγώ τρέχω και δεν φτάνω. Και μυρίζω. Καλά, μυρίζω γύρω χοιρινό. Ναι. Θέλεις να με παλαβώσεις, τι θέλεις να μου κάνεις. Όχι μόνο εσένα και όλους μας τους φίλους που δυστυχώς από σήμερα θα είμαστε σε ένα μικρό lockdown και θα είμαστε πιο πολύ στο σπίτι και θα πρέπει να μαγειρέψουμε λίγο πιο πολύ. Νέα μέτρα. Και τα εστιατόρια, έτσι δεν είναι. Πάντως, παιδιά, ούτε για να γίνει, εμείς που ξέρουμε να περνάμε καλά και στο σπίτι μας, πάντα θα έχουμε σαν δεδομένο το καλό φαγητό. Τι θα μας ετοιμάσεις σήμερα? Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία πίτσα, η οποία πάνω έχει γύρω χοιρινό από την Greta Farm. Greta Farm είναι Ελλάδη. Και φυσικά θα τον σερβίρω μαζί με πιπεριές, γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ πιπεριές στην πίτσα, τις οποίες ψιλοκόβω. Πράσινη και κόκκινη πιπεριά, έχω φρέσκο κρεμμυδάκι, έχω τη σάλτσα ντομάτας όπως χρειάζεται μια πίτσα και έχω και τα τυριά μου. Έχω μοτσαρέλα και γραβιέρα τριμμένη, Ιωάννα. Καλή παρέα. Την καλύτερη παρέα έχω, χαμογελαστή και πολύ όμορφη επίσης. Ευχαριστώ, κυρία μου. Λοιπόν, κόβω λίγη πιπεριά πράσινη εδώ. Να πούμε λοιπόν ότι κακά τα ψέματα, τώρα στο lockdown θέλουμε εύκολα και μην γρήγορα. Λέξεις. Εντάξει, τώρα που έχουμε πιο πολύ ώρα στο σπίτι, θα λες. Δεν θέλω να λέτε αυτές τις λέξεις. Σωστά, τώρα που θα είμαστε λοιπόν πιο πολύ στο σπίτι, δίκαιο έχεις. Δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν βάζω καθόλου λιπαρό στοιχείο, θα δεις, μέσα στο τηγάνι. Ωραία, θα τις σοτάρεις χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Χωρίς λίγο κρεμμυδάκι, όπως είναι. Και αμέσως θα βάλουμε μέσα και το γύρο να έρθει να πάρει πάρα πολύ ωραίο άρωμα και γεύση όλο το τηγάνι μας. Και θα με το ανακοινήσεις, άρα αφού είναι ο γύρος μέσα, είναι γυροβολιά η κίνηση που θα γίνει. Θα μπορούσε να είναι μια γυροβολιά λοιπόν. Θα βάλουμε λοιπόν και το γύρο κατευθείαν από την κατάψυξη. Να πούμε ότι θέλει ή 8 λεπτά στο φούρνο ή 6 λεπτά στο τηγάνι. Εγώ τώρα θα το κάνω και γιατί το περνάω από το τηγάνι πρώτα. Ο γύρος έχει και αυτός ένα λιπαρό στοιχείο που βγάζει στο τηγάνι. Καλά, ο γυρισμένος γύρος είναι η εύκολη λύση πραγματικά και πιο υγιεινή επιλογή από την Greta Farms. Σου λύνει τα χέρια. Τσακ, μπαμ, έχεις ετοιμάσει το γεύμα σου και νόστιμο. Και ωραίο ρε παιδί μου, και έχει αυτή τη μαϊστρία και τη γοητεία και του σπιτικού και του επαγγελματικού ταυτόχρονα. Εξηγήστε μου πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι στο Instagram της εκπομπής υπάρχει διαγωνισμός, θέλω να μπείτε, για να κερδίσουν 5 τυχεροί προϊόντα της Greta Farms και φυσικά γύρω χοιρινό και γύρω κοτόπουλο. Και εδώ να πούμε για το γύρω κοτόπουλο, ότι σου έχω φτιάξει τορτίγες, θέλω να τις δούμε εδώ, τορτίγες. Πρέπει να τις δούμε, να τις δοκιμάσουμε εδώ. Γύρω κοτόπουλο, που είναι έτσι και λίγο πιο, θα έλεγα, έχει λιγότερα λιπαρά, πιο υγιεινός. Για σένα το έχω φτιάξει αυτό. Και για όλους εμάς που προσέχουμε λίγο περισσότερο. Έτσι. Έλα να μυρίσεις νοστιμιά. Εγώ με τη μάσκα μυρίζω λίγο. Καλά, μυρίζει, μας έχει τρελάνει. Ελά, έρχομαι εγώ πολύ κοντά στα τηγάνια, μετά ξέρετε τι παθαίνω. Θέλω να βάλω χέρι. Λοιπόν, έχουμε ένα ταψί το οποίο θα δεις έχει τρύπες, όπως ψήνουμε κανονικά την πίτσα. Και αντί να ανοίγουμε ζυμάρια και όλα αυτά, παίρνω μία αραβική πίτα. Και με ένα κουτάλι θα απλώσουμε λίγη σάλτσα ντομάτας. Μπορείτε να πάρετε μια έτοιμη σάλτσα από το σούπερ μάρκετ. Να σε βοηθάω κάπως. Να κάνω κι εγώ. Μπορώ να ετοιμάσω κι εγώ ταυτόχρονα. Θέλω να ανακατέψει λίγο το γύρο με τις πιπεριές και θα είμαστε πολύ σύντομα έτοιμοι. Ωραία. Να την ανακατέψω με τι? Εδώ, έχω μια σπάτουλα με αυτό, δεν σε νοιάζει? Κανένα πρόβλημα. Εγώ θα το πιάνω αυτό στα χέρια μου, ξέρετε τι κάνω οίκους και θορύβους. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι έχουμε βάλει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, εκεί θα ψήσουμε την πίτσα. Και όπως είναι, μπορείς να το βάλεις αυτό πάνω στην πίτσα. Έλα, μισό λεπτό, μου μιλάει ο γύρος εμένα τώρα. Σου μιλάει. Βάλτε να πάμε. Και τι μου λέει, ψήνεσαι? Ναι, ψήνομαι. Κάτσε να τα κάνω έτσι. Τέλεια. Βάλε να τα απλώσουμε παντού και θα ρίξουμε από πάνω τα τυριά μας. Είναι αρκετά αυτό. Άσε να έχουμε και λίγο μεζέ, γιατί θα έρθει εδώ πέρα ο Μάνος, ο Παναγιώτης και η Μάρτζη να φάνε. Θα θέλουν να το δοκιμάσουν. Λοιπόν, με το χεράκι μας βάζουμε μοτσαρέλα και γραβιέρα. Και όπως είναι, θα μου ανοίξει το φούρνο. Θα τον ανοίξω. Άνοιξε το να πάει κατευθείαν μέσα. Σε 180 μου είπες. Σε 180. Βάζουμε και λίγο γύρω από πάνω. Αν εγώ είμαι πολύ νοικοκυρά και έχω ανοίξει φύλλο, ρε παιδί μου. Το ζυμαράκι, όχι φύλλο, έχω ανοίξει το ζυμαράκι. Ναι. Το έχω κάνει μόνη μου. Θέλει τον ίδιο χρόνο? Ναι, θέλει τον ίδιο γιατί χρόνο. Γιατί είναι αρκετά λεπτή η αραβική. Απλώς να κάνεις την πίτα, το ζυμαράκι λεπτό. Λοιπόν, το βάζω στο φούρνο. Κάνε τα κουμάντα σου και κάνε και τη ζωή μας πιο εύκολη και σίγουρα πιο νόστιμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια, Ιωάννα μου. Αντίο.